Υπάρχει μια καταληκτική ημερομηνία η οποία είναι 24 Οκτωβρίου. Μέχρι αυτή την ημερομηνία πρέπει όλοι να έχουν συγκεντρώσει τα εγγραφά. Εντάξει, αυτό είναι το τυπικό, ναι. Και τυπικά να το έχουν καταθέσει. Η άποψή μας είναι ότι εφόσον κάποιοι θα διεκδικήσουν ούτως ή άλλως την ψήφο των μελών και των φίλων του ΣΥΡΙΖΑ, όσο νωρίτερα πιστεύω ότι θα βοηθήσει στο να επικοινωνηθεί και η πρότασή τους. Μήπως, το λένε πολλοί δηλαδή, είναι σε πορεία διάλυσης ο ΣΥΡΙΖΑ? Όχι, δεν νομίζω, γιατί αν ήταν σε πορεία διάλυσης δεν θα γίνονταν όλη αυτή η συζήτηση εσωτερικά για το πώς θα μπορέσει να περάσει την επόμενη μέρα. Εάν τα αποτελέσματα αυτή τη στιγμή τα δημοσκοπικά φέρνουν συγκεκριμένη εικόνα, δεν αφορά τη διάλυση, αφορά τη μετάβαση και την αγωνία των πολιτών για το αν επίσης, θα επιστρέψει. Υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση, το ξέρετε, το βλέπετε και στις τηλεοπτικές εκπομπές, κυρίως τοπικά κανάλια που έχουν και περισσότερο χρόνο και το συζητάνε, ότι όλο αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή στο ΣΥΡΙΖΑ είναι για το Ταμείο. Δεν νομίζω ότι μπορεί σε κανένα κόμμα να πει κάποιος ότι ό,τι γίνεται σε ένα χώρο πολιτικής συζήτησης και εκπροσώπησης αφορά ένα συγκεκριμένο ταμείο. Πόσο μάλλον για το ταμείο του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο δεν φέρει μέσα κάτι το οποίο θα ήθελε ο καθένας να διεκδικήσει. Η αλήθεια είναι ότι μου έκανε εντύπωση και εμένα αυτό. Να ρωτήσω και κάτι άλλο. Δεν προβληματίζεται καθόλου, δεν προβληματίζονται τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που υπάρχει αυτή τη στιγμή μια παντοκρατορία Μητσοτάκη, ουσιαστικά είναι μόνος του? Όχι, δεν υπάρχει το ζήτημα της παντοκρατορίας. Υπάρχει όμως το ζήτημα το ότι ταυτόχρονα με την εσωτερική μας συζήτηση υπάρχουν προβλήματα στην ελληνική κοινωνία. Όπως αυτό που δείξατε προλίγου. Και υπάρχει και μια εκτελεστική εξουσία και μια κυβέρνηση η οποία πρέπει να τα αντιμετωπίζει. Αυτό είναι που απασχολεί το ΣΥΡΙΖΑ. Να τελειώσουμε με την εσωτερική μας συζήτηση, να τελειώσει όλος ο χώρος ο αντιπολιτευτικός, ο προοδευτικός, ο κεντρός, ο αριστερός, για να μπορέσουμε να καταδείξουμε τα συγκεκριμένα προβλήματα. Γιατί βλέπουμε ότι η κυβέρνηση τουλάχιστον όσο προχωράνε και συσσωρεύονται, δεν επιλύει. Ότι πήρε κεφάλι το ΠΑΣΟΚ σε σχέση με εσάς και σοβαρό δεν σας απασχολεί? Θα μας απασχολούσε αν είχαμε ολοκληρώσει τις διαδικασίες μας και υπήρχε η κρίση επί των πολιτικών και επί των προτάσεων. Στο συγκεκριμένο χρονικό σημείο αντιλαμβανόμαστε ότι οποιαδήποτε κεφάλι παρθεί δεξιά ή αριστερά είναι γιατί δεν έχουμε ολοκληρώσει με την ξεκάθαρη πρόταση και με το ποιος θα την επικοινωνήσει. Και για να κλείσουμε, έχετε προτίμηση στο ΠΑΣΟΚ, ποιος να βγει πρόεδρος? Προσωπικά, αν με ρωτάτε, δεν μπορώ να πω ούτε για το δικό μου το χώρο αν έχω προτίμηση. Οπότε φανταστείτε αν εκφραζόμουν και για κάποιον άλλον το τι θα ήταν είτε προτίμηση του ΣΥΡΙΖΑ είτε προτίμηση. Για άλλον πιο εύκολο. Όχι, πιο εύκολο. Debate θα γίνει μεταξύ των υποψηφίων πρόεδρων του ΣΥΡΙΖΑ. Debate θα γίνει. Κοιτάξτε, το debate. Όπως έγινε στο ΠΑΣΟΚ και ήταν ένα πολύ καλό debate. Είναι ένα δείγμα πολιτισμού και είναι μια ευκαιρία σε πολύ μεγάλο κοινό να καταθέσει κάποιο τι απόψει του. Ελπίζω να γίνει.